σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή. Θα μας δώσει την εικόνα για το πώς είναι σήμερα η κατάσταση ο συνάδελφος Γιάννης Πυρούνης. Γιάννη μου, καλησπέρα. Γεωργία, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από την Ηλία. Η εικόνα ευτυχώς σήμερα βελτιώνεται ως προς τον καιρό. Δηλαδή το πρωί δεν είχαμε βροχοπτώσεις, ούτε κάτι ουσιαστικό, κάτι σημαντικό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι μπόρεσαν να πάνε και οι αγρότες στα χωράφια τους να δουν την κατάσταση που επικρατεί και μαζί με τους αγρότες βρεθήκαμε και εμείς για το ρεπορτάζ. Έχουμε, θα λέγαμε, ολοκληρωτική καταστροφή στην καλλιέργεια της πατάτας. Γιατί ήταν κάτι που το είχαμε ζήσει και το 2011. Τώρα μας λένε οι αγρότες ότι είναι ακόμη πιο έντονο. Ουσιαστικά τα πλημμυρικά φαινόμενα διέλυσαν τα χωράφια της πατάτας. Είδαμε τις πατάτες να βρίσκονται πλέον στην επιφάνεια. Και αυτό σημαίνει ότι πάρα πολύ γρήγορα θα πρασινίσουν μέσα στις επόμενες ώρες και θα είναι ακατάλληλες. Ακόμη και κάποιες που μπορούν να θεωρηθούν ότι μπορούσαν να πουληθούν πρώιμα για οποιαδήποτε χρήση. Επί της ουσίας η καλλιέργεια της πατάτας θα έβγαινε από τα χωράφια, θα γινόταν συγκομιδή περίπου σε 20 με 30 ημέρες. Οπότε καταλαβαίνετε το χτύπημα το οποίο δέχτηκαν οι καλλιεργητές σε αυτό το είδος. Αλλά φυσικά δεν είναι μόνο η πατάτα, είναι μεγάλες ζημιές στα χωράφια με τα θερμοκήπια της Φράουλας. Οπότε έχουμε και ζημιές σε θερμοκήπια. Είναι ζημιές πέρα από τις καλλιέργειες στην αγροτική οδοποιία, που πολλοί δρόμοι είτε που ήταν κακοσυντηρημένοι είτε που δέχτηκαν πολύ μεγάλο όγκο νερού έχουν διαλυθεί. Υπάρχουν οικισμοί οι οποίοι δεν έχουν δρόμους πρόσβασης πλέον και τουλάχιστον μέχρι χτες αργά το βράδυ σε κάποιες περιπτώσεις ήταν αποκλεισμένοι. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Η καταγραφή δηλαδή ξεκινάει σήμερα. Σήμερα έφτασαν στην περιοχή κλιμάκια του ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ καλείται να αντιμετωπίσει μια πολύ μεγάλη περιοχή στον κάμπο της Ηλίας αλλά και στον κάμπο της Αχαΐας, αφού συνορεύουν αυτές οι δύο περιοχές και μιλάμε και φυσικά πέρα από το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης και για τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Δεν ξέρω πότε θα υπάρχει μια αποτίμηση που να μας δώσει μια εικόνα σαφή για την κατάσταση. Σε λίγο θα μας δώσει και μια εικόνα που έχει σχηματίσει ο κύριος Ραφτακόπουλος, ο κύριος αντιδήμαρχος της Αχαΐας που είναι μαζί μας. Ναι, Γιάννη μου. Πάντως, Γεωργία, κυρίες και κύριοι, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το Δημαρχείο της Ανδραβίδας Κυλλήνης μαζί με τα παλιά Δημαρχεία Ανδραβίδας Κυλλήνης, Βάρδας και Λεχενών, τα κτίρια εννοώ, θα παραμείνουν ανοιχτά σήμερα από τις 4 ως και στις 7 για να εξυπηρετήσουν, να δεχθούν αιτήσεις, να εξυπηρετήσουν τους πολίτες που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία και επίσης το Σάββατο, όπως έχει ανακοινωθεί, μέχρι τη 1 το μεσημέρι και πάλι 4 με 7, 8 με 1 και 4 με 7 θα παραμείνουν ανοιχτά τα δημοτικά κτίρια λοιπόν για να δεχθούν αιτήσεις. Κατεβαίνουν κλιμάκια του ΤΑΣ για να ελέγξουν τη στατικότητα των κτηρίων, κυρίως στην περιοχή της Βάρδας, όπου υπήρχε αυτός ο πολύ μεγάλος όγκος του νερού. Μήπως κάπου έχουν σκαφτεί θεμέλια, κάποια σημεία τα οποία δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Θα πρέπει να το διερευνήσουν οι τεχνικοί και να δουν ποια είναι η κατάσταση και των κτηρίων. Ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε σε τέτοιο επίπεδο ζημιές. Φυσικά έχουμε την καταγραφή στις αγροτικές καλλιέργειες από τον ΕΛΓΑ, έχουμε την καταγραφή των ζημιών στις επιχειρήσεις και εδώ να πούμε ότι διαχωρίζονται οι αρμοδιότητες γιατί σε ό,τι αφορά είπαμε τις καλλιέργειες είναι ο ΕΛΓΑ, σε ό,τι αφορά όμως τις ζημιές σε καταστήματα εμπλέκεται η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και φυσικά για όλα τα υπόλοιπα ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Είναι άσχημες οι επόμενες ώρες για τους κατοίκους κυρίως της Βουπρασίας. Οι αγρότες μας είπαν σήμερα πως δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε άλλα χτυπήματα, είτε από τη μία το κράτος που ζητάει φόρους, είτε από την άλλη ο καιρός που διαλύει ό,τι έχουν δημιουργήσει. Μας αναφέραν χαρακτηριστικά πως υπάρχουν περιπτώσεις όπου αγρότες πούλησαν το ένα από τα δύο τρακτέρ που είχαν για τις καλλιέργειές τους προκειμένου να διασφαλίσουν τα οικονομικά, τα χρήματα που χρειάζονται για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν φέτος. Και τα λοιπόν, χάσαν και αυτά. Και φυσικά αυτά χάθηκαν μέσα στη λάσπη, μέσα στη βροχή, γιατί κανένας πλέον δεν μπορεί να δώσει
μπερεσέ, όπως λέμε στα χωριά, για να, στους καλλιεργητές, για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν και αργότερα να αξιοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι άσχημη λοιπόν η κατάσταση. Το μόνο θετικό αυτή την ώρα είναι ότι δεν έχουμε περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, μάλλον είμαστε σε ύφεση και από ό,τι λένε οι προβλέψεις, ο καιρός θα βελτιωθεί το Σαββατοκύριακο, αλλά θα πέσει ο υδράργυρος. Νομίζω αυτό δεν είναι και τόσο κακό για τους αγρότες, δεν είναι τόσο κακό για την παραγωγή. Μάλλον θα επιβαρύνει αυτούς που θα θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη βαθιά για να ζεσταθούν και θα πρέπει να αγοράσουν πετρέλαιο, γιατί οι εκτιμήσεις μιλάνε και για χαμηλά, αρκετά χαμηλές και μονοψήφιες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Έτσι ξαφνικά στην καρδιά του φθινοπόρου έρχεται και μία δόση χειμώνα.